ομολογώ από τα 9 χρόνια που κοντά που είμαι πλέον δήμαρχος στην πόλη του Πειραιά, είναι από τις στιγμές που έτσι αισθάνομαι πολύ μεγάλη υπερηφάνεια και λίγο συγκίνηση, θα έλεγα. Μαζί με τον πύργο, το μικρολίμανο, το κατάστασμα αυτού του είδους δηλαδή αξίας έργο και ανάπλαστε έργα κιόλας. Γιατί όποιος θυμάται εδώ την περιοχή, θυμάται ένα σχεδόν σκουπιδότοπο, ένα σχεδόν χωματόδρομο, με μπάζα, με διάφορα κατηνημένα πράγματα και σε λίγους μήνες, δεν ξέρω, ένα χρόνο, δεν ξέρω πόσο, περιπτώσει, δημιουργήθηκε αυτό το οποίο βλέπετε μόνοι σας. Δεν μπορεί να μην είμαστε περήφανοι, ένα νέο σταθμό μεταφόρτωσης ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Θα λέγαμε ότι μπαίνουμε δηλαδή σε μια άλλη εποχή ως Δήμος Πειραιάς, στην αποκομιδή και στη διαχείριση των απορριμμάτων, στη διαχείριση που μας αναλογεί. Δεν είναι ότι διαχείριση τελικό, υπόλοιμα και τα φύα αυτά που δεν γίνονται σε σταθμό μεταφόρτωσης, αλλά νομίζω αυτό που βλέπετε εδώ και όλες οι εγκαταστάσεις εδώ και αυτά που λέμε, τις ζυγαριές, τα πλυντήρια, οι μηχανισμοί που μεταφορτώνουμε τα σκουπίδια και γλιτώνουμε χρήματα, γλιτώνουμε εργατοώρες, γλιτώνουμε πετρέλαια, γλιτώνουμε βλάβες από το κοινό που ανεβαίνανε στη φυλή. Με ένα ακροπόθεσμα μπορούμε να κάνουμε και ένα πράσινο σημείο εδώ, προβλέπετε, ώστε να κάνουμε και μια τύπου διαλογή στο ανακυκλώσιμα. Νομίζω είναι, επαναλαμβάνω, σύγχρονες λειτουργίες και μάλιστα επίπεδο ευρωπαϊκού. Και μάλιστα ο ανάδοχος εδώ, ο οποίος έχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία, ο οποίος έφτιαξε το σταθμό μεταφόρτωσης, μου είπε και εκείνος πράγματι ότι δεν έχουμε να ζηλέψουμε κάτι από μονάδες ευρωπαϊκών κρατών. Το βλέπετε νομίζω και μόνοι σας και οποιοδήποτε έρθει εδώ. Εγώ θα φέρω και το Δημοτικό Συμβούλιο μια μέρα, όλο και την πλειοψηφία και τις αντιπολιτεύσεις, ώστε να δουν εδώ μια πραγματικά πολύ σημαντική και πολύ καλή δουλειά που έγινε και θα έχει αποτέλεσματα θετικά και στο μέλλον, και στην οικονομία και στη διαχείριση και σε όλους τους τομείς της διεύθυνσης καθαριότητας. Πολλά μπράβο σε όλους, στον Αντιδήμαρχο, στο επιτελείο του που το σχεδιάσανε και το υλοποίησανε. Προφανώς και σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο που το υποστήριξε, σε όσους το υποστηρίξαμε. Δεχθήκαμε για μια κριτική, αν θυμάστε, και εντός του Δήμου. Από ανθρώπους που θέλουν να πιστεύω ότι δεν γνώριζαν τι θα γίνει εδώ, γι' αυτό ήταν αρνητική. Δεν μπορεί κανείς να είναι αρνητικός αν έρθει και δει το αποτέλεσμα, νομίζω. Είναι ξεκάθαρο. Αυτό είμαστε πραγματικά, σας λέω, κάτι παραπάνω από ικανοποιημένοι. Πρόκειται για ένα έργο με σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και μεγάλη συνεισφορά στη σωστή αποκομιδή, στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων της πόλης μας. Έχει πλέον ολοκληρωθεί. Είναι ένας σταθμός μεταφόρτωσης, ο οποίος είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Είναι ένας υπερσύγχρονος σταθμός. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και εγώ, γιατί από την αρχή της θητείας μου ήταν ένας από τους πρωταρχικούς μου στόχους το να ολοκληρωθεί αυτός ο σταθμός και πλέον είναι έτοιμος να υποδεχτεί τα απορρίμματα της πόλης μας. Με τον τρόπο αυτόν μειώνουμε σημαντικά τα δρομολόγια, των απορριμματοφόρων στο Χιτά. Γλιτώνουμε αρκετές βλάβες. Εξοικονομούμε πόρους ενέργεια αλλά και εργατόρες. Επιπλέον να προσθέσω ότι μαζί στο πλαίσιο όλου αυτού του έργου προσθεθήκαν και 3 νέα απορριμματοκιβώτια, όπως λέγονται, press containers, τα οποία εδώ αδειάζουν, σε αυτά αδειάζουν τα απορριμματοφόρα, 2 πολυμηχανήματα τύπου GCB, τα οποία είναι αποκλειστικά για τον σταθμό μεταφόρτωσης, και παράλληλα έχει γίνει και μια μεγάλη προμήθεια νέων απορριμματοφόρων, τα οποία συμβάλλουν και αυτά με τη σειρά τους στη σωστή και γρηγορότερη αποκομιδή των απορριμμάτων στην πόλη μας. Σημαντικό θα έλεγα και για τους εργαζόμενους καθαριότητας. Το να εργάζονται και να δουλεύουν σε ένα περιβάλλον τέτοιο καθαρό, οργανωμένο, σύγχρονο. Και επίσης να ξέρετε, το μόνο που μένει νομίζω είναι ότι θα γίνει και μια δέντροφύτευση, το να γίνει ακόμα πιο όμορφο, αν θέλετε, αυτό το σημείο.